της είπαμε ότι στη θέση της θα καθίσει ίσως κάποια άλλη εργαζόμενη ή και εγώ ο ίδιος, προκειμένου να λειτουργήσουμε. Αυτό το συνέδεσαν με προπυλακισμό, με διάφορα άλλα. Η εργαζόμενη επανήλθε σήμερα στη θέση της, ήρθε μαζί με τους 5 Αθηνούς, άνοιξαν με κλειδαρά την πόρτα, ενώ δεν υπήρχε λόγος, γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη, διότι δεν υπήρχε κάποιος μέσα. Άνοιξαν την πόρτα, έσπασαν την κλειδαριά, τους είπαμε ότι υπάρχει πόρτα και για εδώ και για κλειδί και για εδώ και για εκεί, να ανοίξουμε να πάει στη θέση της. Παρασκευή ήταν, έλειψε Σαββατοκύριακο. Ο εργαζόμενος ήρθε σήμερα Δευτέρα 9 η ώρα να αναλάβει την υπηρεσία της και κανένας δεν θα την προβλημάτισε. Όμως αυτή η διαδικασία, παύλα συκοφαντία ότι υπάρχουν ή κάνουμε τέτοιου είδους ενέργειες εμείς, τις διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Δηλώνουμε όμως ότι ό,τι και να γίνει, όποιες μεθόδους και να χρησιμοποιήσουν, και πρακτικές μιας νεόκοπης συνταγής συνδικαλιστών, εμείς θα τις ξεπεράσουμε και θα επιτελέσουμε το έργο που έχουμε οριστεί από τον νόμο να κάνουμε και να καθαρίσουμε και να πάμε σε αδιάβητες και καθαρές εκλογές στο εργατικό κέντρο. Επειδή λοιπόν οι πρακτικές αυτές οδηγούν ίσως στο συμπέρασμα ότι και δημιουργούν μια ομίχλη γύρω από τα τεκτενόμενα στο εργατικό κέντρο, για δεύτερη φορά σας καλέσαμε εδώ και περιμένουμε να κοινωνήσετε, να επικοινωνήσετε στους συναδέλφους μας και στο πατραϊκό λαό ότι δεν θέλουμε, οδηγηθήκαμε εδώ από κάποιους που σήμερα λένε ότι δεν φταίμε σε τίποτα. Οδηγήθηκε το εργατικό κέντρο σε προσωρινή διοίκηση και ο σκοπός θα επιτευχθεί, η καθαρότητα και η νομιμότητα θα επικρατήσει. Αυτό ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Πάτρας της προσωρινής διοίκησης, θα θέλαμε να στείλουμε το εξής μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, ως η προσωρινή διοίκηση που διορίστηκε με την απόφαση που είπε ο Πρόεδρος νωρίτερα, θα οδηγήσει το εργατικό κέντρο σε συνέδριο. Ήδη έχει καθοριστεί η ημερομηνία 23-24 του Ιούνιου. Για πρώτη φορά στα χρονικά του εργατικού κέντρου της Πάτρας θα είναι 2 μέρες το συνέδριο. Στο συνέδριο θα πάρουν μέρος όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Δεν θα πάρουν μέρος οι νόθοι, αυτοί που έχουν δίπλο ψηφίσει για να εκλέγουν αντιπροσώπους και αυτοί που είναι πεθαμένοι το 13 και παρουσιάζονται ότι ψήφισαν το 16. Σας λέμε να πάτε στα Καλάβρητα, να ψάξετε τα νεκροταφεία, να δείτε ονόματα που θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα και θα κρίζουν τα κόκαλά τους. Όσοι έχουν παρανομήσει, όσοι έχουν βάλει υπογραφές δικαστικών ή και δικηγόρων, έχουν παραποιήσει δηλαδή τα έγγραφα των σωματείων, εμείς θα τα πάμε στον εισαγγελέα. Και ο καθής εφόετάται. Καλούμε τα σωματεία σε επαγρύπνηση να υπερασπιστούν τα ίδια τα σωματεία την ύπαρξη του εργατικού κέντρου, τον προσανατολισμό του για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους και αυτό θα πράξουν το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να ξέρετε ότι θα ειδοποιήσουμε όλα τα σωματεία που τους λείπουν χαρτιά, που δεν έχουν κάνει συνέλευση εκλογοαπολογιστική ή διαφορετική επιτροπή, ό,τι τους λείπει να το φέρουν μέχρι το συνέδριο. Εάν μπορούν. Άμα δεν μπορούν, ότι έχουν δείξει θητείες και τα λοιπά, δεν θα πάρουν μέρος. Είναι πολύ απλό. Εμείς θα υπερασπιστούμε το εργατικό κέντρο, γιατί υπερασπιζόμαστε την εργατική τάξη και αυτό θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη της νέας διοίκησης που θα γίνει αμέσως μετά το συνέδριο που, όπως σας είπα, θα είναι 22-23 του Ιουνίου. Η νέα διοίκηση θα αναλάβει τα καθηγητά της και όποια παράταξη έχει πάρει, ό,τι έχει πάρει, θα είναι στην καινούργια διοίκηση. Πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.